κυρία Άννα Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Θεανό Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και η Γιάννα Ικανέλη. Καλημέρα σας, κυρίες μου. Καλημέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλή χρονιά και στους δυο σας. Συγκυριακά, ξέρετε, σήμερα οι καλεσμένες μας, το πολιτικό μας πάνελ είναι κυρίες της πολιτικής. Συγκυριακά όμως. Κυρία, ιδιαίτερα ευτυχής ο κύριος Παυλόπουλος. Παρακαλώ. Να είστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Πολύ, πολύ. Κυρία Καραμαλή, ακούω δύο κριτικές. Η μία λέει ότι επισπεύσατε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της κυρίας Σακελαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας εξαιτίας και της κυβερνητικής κρίσης με το προσφυγικό, της επανασύστασης του Υπουργείου Μετανάστευσης κτλ. Με συγχωρείτε, άνω τελεία. Πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται ότι έχουμε οργισμένη ανακοίνωση της Ένωσης Αγγελέων κατά των αστυνομικών. Μάλιστα. Για το, με αφορμή τα όσα έγιναν στο Κουκάκι και τις μηνύσεις που προτίθεται να υποβάλλουν. Έχει ανοίξει σοβαρό μέτωπο και μεγάλο μέτωπο εδώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Να πάρουμε ένα σχόλιο για αυτό που προέκυψε τώρα και είναι σε εξέλιξη και κλιμακώνεται από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ημέρες, κυρία Καραμαλή. Δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μου, αλλά όπου πρέπει, αν πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, είναι κάτι που το εξετάζει σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει μια ομπρέλα προστασίας στους αστυνομικούς. Οι οποίοι δίνουν έναν καθημερινό πολυμέτωπο αγώνα απέναντι στην ανομία, προστατεύουν εμάς και τις περιουσίες μας, παίρνουν πενιχρούς μισθούς, δεν ξέρουν οι οικογένειές τους αν θα γυρίσουν στο σπίτι κάθε βράδυ ή κάθε πρωί ανάλογα με το ωράριό τους ζωντανοί. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, από εδώ και πέρα θα υπάρχει κάμερα σε κάθε επιχειρησιακή κίνηση που θα κάνουν σε οποιοδήποτε σημείο, έτσι ώστε να υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και όποιος αστυνομικός υπερβαίνει, ξεπερνά τον εαυτό του, θα τίθεται εκτός ελληνικής αστυνομίας. Ήταν σαφής και ξεκάθαρος ο κύριος Χρυσοχοίδης στην ένδειξη. Και αντιστρόφως, βέβαια, έτσι, αν καταγραφούν εικόνες και πλάνα τα οποία. Αστυνομικής βίας. Αστυνομικής. Και όχι, και βία και βία. Το άλλο θεωρείται αυτονόητο. Το άλλο θεωρείται αυτονόητο. Απλά είπε ακόμα και για τους αστυνομικούς οι οποίοι. Αν έχουν υπερβάλλοντα ζήλο τους ή αν έχουν δίνει μια αστυνομική. Θα τίθεται εκτός... Καλημέρα και στη Λιάννα την Καναλή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, να πάρουμε ένα σχόλιο. Ήσουν στην διαδρομή για το στούντιο. Υπάρχει μια οργισμένη ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων για την προσφυγή των αστυνομικών στον Άριο Πάγο σε βάρος των δικαστών που έκριναν ως πλημέλημα την υπόθεση, τα όσα έγιναν στο Κουκάκι στην αστυνομική επιχείρηση του Σαββάτου. Η κυρία Φωτίου, πρώτα συγγνώμη, δεν έχει προλάβει να τοποθετηθεί και αμέσως μετά η κυρία Καλέλη. Ελάτε, κυρία Φωτίου. Κοιτάξτε, όλη η ιστορία αυτή με τις επιδρομές της αστυνομίας όλο αυτόν τον καιρό, τη δημιουργία ενός κλίματος τρομακτικής αστυνομοκρατίας και βίας, δεν βοηθάει σε τίποτα την ελληνική κοινωνία. Καταρχήν είναι αυτό. Τώρα ξαφνικά οι αστυνομικοί να προσφεύγουν κατά της απόφασης των δικαστών είναι καινούριο, πρέπει να πω, δεδομένο. Αλλά θα έλεγα ότι πάντα οι αποφάσεις των δικαστών κρίνονται. Έχουν μπει κι άλλα οι αστυνομικοί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει μέχρι και υπεράσπιση κάθε φορά που συλλαμβάνονται κάποιοι. Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια είναι μια ιστορία η οποία καλλιεργείται εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικού περιεχομένου καθαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της βίας και της ανομίας κτλ. Όλα αυτά νομίζω η ελληνική κοινωνία και τα απορρίπτει και ξέρει ότι δεν συμβαίνουν. Εκεί συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Εθίζουμε μια ολόκληρη κοινωνία σε ένα καθεστώς δίθεν νόμιμης βίας. Τα είπε ο κύριος Βορύδης, τα είπαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας είναι αυτό. Σε αυτό και σε αυτό θα συντριβεί η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι τρίβει και στην ιστορία του προσφυγικού. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα ούτε των πόλεών μας, ούτε της κοινωνίας μας. Και θα το δείτε πολύ σύντομα. Δεν θα ζούμε σε ένα καθεστώς αστυνομοκρατίας, δεν ξέρουμε δηλαδή τις 5 η ώρα το πρωί αν μας χτυπάει την πόρτα ο Γαλατάς ή αν θα μπουν στο σπίτι μας και θα το κάνουν λαμπόγιαλο οι αστυνομικοί και στο τέλος δεν θα ζητήσουν ούτε συγγνώμη. Να πάρουμε ένα σχόλιο και από την κυρία Κανέλη για να πάμε μετά και στο θέμα της κυρίας Σακελαροπούλου. Ναι, θα απαντήσετε, κυρία Καναλή. Ορίστε, κυρία Καναλή.
Έχει ανοίξει ένα μέτωπο εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έχει ανοίξει ένα μέτωπο και το μέτωπο είναι άδικο ένθεν κακήθεν. Και το εννοώ. Είναι άδικο το μέτωπο. Δηλαδή είναι τζάμπα μέτωπο, θα πω με την έννοια του ότι είναι τεχνητό. Είναι ένα είδος πολιτικής η οποία παίζεται στο πεζοδρόμιο λανθασμένα. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Mm-hmm. Και θα το εξηγήσω. Υπήρξε, η αλήθεια είναι, η αντίληψη ότι ο βίαιος ακτιβισμός, γιατί τέτοια έχουν ακουστεί, έτσι, δεν είναι δικά μου, ο βίαιος ακτιβισμός πλημεληματικού χαρακτήρα, προσέξτε, είναι, μπορεί να έχει και ιδεολογικό υπόβαθρο, μπορεί να έχει και μία έτσι κοινωνική καταξίωση σε έναν χώρο. Δεν θέλω να πάω πίσω στο παρελθόν, δεν θέλω να πάω σε φωτογραφίες, δεν θέλω να πάω σε τέτοια πράγματα, δεν θέλω να πάω σε γεγονότα, δεν θέλω να πάω σε Δεκεμβριανά, να το πω εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχεις μία αστυνομία η οποία... Λες και το ψάχνει με το ντουφέκι να βρει έναν τρόπο να ξεπεράσει τον εαυτό της. Να θυμίζει παλιότερες εποχές. Το εννοώ το παλιότερες εποχές. Πόσο παλιότερες. Δηλαδή του τύπου πολύ παλιές. Δεκαετία του 50. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60. Εποχές που είχαμε, δεν θέλω και πάλι επίσης να αναφέρω μία σειρά από ονόματα, νεκρούς διαδηλωτές. Για να μα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να καθαρίσουν. Τώρα, από την άλλη μεριά. Η όλη ευρωπαϊκή πολιτική, σας θυμίζω, έχει αστυνομοκρατικό χαρακτήρα. Σε τέτοιο βαθμό που δεν θυμάμαι κανένα να πετάει πετάλες όταν μετά τον Μπατακλάν και μετά από όλες αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις πήγαινες να κάνεις τον τουρίστα και ήσουν υπό τη συνοδεία 80 ματατζίδων υπερεξοπλισμένων. Ναι. Ούτε είδα κανέναν που τον πιάνει η δημοκρατική του διάθεση μεταξύ αυτών και η αστυνομική δική μας να διαμαρτύρονται για την κατάχρηση βίας όταν, ας πούμε, στο Παρίσι, που θέλουμε να είμαστε και Ευρωπαίοι. Εμείς που λέμε ότι αυτή η Ευρώπη είναι για πέταμα, έχουμε και λόγο να νομιμοποιούμε. Να λέμε άλλα πράγματα. Έχει αφήσει ανθρώπους κουτσούς, κουλούς, κουφούς, με κομμένα αυτιά, αντιμετωπίζοντας τα κίτρινα γυλαίκα και βάφοντας τα κόκκινα με αίμα, όχι από πλευράς ιδεολογικής. Λοιπόν, για να δούμε, υπάρχει μία δράση και μία αντίδραση. Και οι δύο οδηγούν σε τι? Οδηγούν σε δημοκρατική εξέλιξη της κοινωνίας? Όχι. Τώρα, οι αστυνομικοί να κάνουν μήνυση στους δικαστές, οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι. Κοιτάξτε, η αστική τάξη αυτή τη στιγμή που κυβερνάει τη χώρα και το σύστημά της και εκφράζεται από όλα τα κόμματα σχεδόν του συνταγματικού λεγόμενου τόξου, πλην κουκουέ, για να είμαι σαφής. Λοιπόν, αυτή η τάξη έχει μόνη της φτιάχνει τους νόμους, δίνει κατευθύνσεις στην αστυνομία, δείχνει τρόπους αντίδρασης. Αποζημιώνει ή δεν αποζημιώνει τον εαυτό της για αυτά τα πράγματα που κερδίζει. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν στιγμές που τη βολεύει η αστυνομική βία και υπάρχουν στιγμές στην ίδια αστική τάξη που τη βολεύει η... Πώς τη λένε... Ο επαναστατικός ακτιβισμός. Όπως το λένε, ναι. Μπαχαλο... ιδέες. Λοιπόν, όποτε τη βολεύει χρησιμοποιεί το ένα, όποτε τη βολεύει χρησιμοποιεί το άλλο. Στις κρίσιμες στιγμές το ίδιο καθεστώς έχει βγάλει στους δρόμους τα μαύρα σκυλιά του φασισμού. Και εδώ και άλλαχου. Όταν το πράγμα δηλαδή δεν μπορεί να ισορροπήσει, θα είχαμε τάγματα εφόδου, τα ζήσαμε. Δεν τα ζήσαμε απλώς. Τα βάλαμε μέσα στη Βουλή. Δεν τα βάλαμε απλώς μέσα στη Βουλή. Τα έρχεται και η εισαγγελέας τώρα και λέει αυτά τα παιδιά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αλλά δεχτήκαμε παραλλαγές σε όρους. Δεν ήταν φασίστες, ήταν εθνικιστές. Ήταν τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, πάλι για δικαστικό σώμα μιλάμε. Απαντήστε. Γιατί έτσι το δένω και με αυτό που λέτε πριν. Η κυρία Σαχίνη. Αλλά δεν μπορώ να το αφήσω να πάρει. Μα ποιο, η κυρία καινούργια μας πρόεδρο. Δεν θα την ψηφίσετε, είπατε εσείς. Δεν είναι. Μα τη λέει ότι το πρόσωπό τη θυμάται η δικαιοσύνη. Ξέρετε κάτι. Δικαιοσύνη. Κλείνεται όλα αυτά τα χρόνια το μέλλον. Περίμενε τώρα, μην το. Ένα λεπτό, να το πάρουμε με τη σειρά. Γιατί έλεγα στην κυρία Καραμαλή, ένα λεπτό. Ότι ακούσαμε δύο κριτικές, το λέω πολύ γρήγορα για να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Ένα, ότι επιταχύθηκε η ανακοίνωση της κυρίας Σακελαροπούλου εξαιτίας της κυβερνητικής κρίσης με το προσφυγικό και το Βερολίνο. Και δύο, ότι δεν έχει το πολιτικό βάρος η κυρία Σακελαροπούλου εάν δεχτούμε ότι ζούμε κρίσιμες εθνικά στιγμές. Για μένα είναι μια εξαιρετική επιλογή από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να διαθέτει κύρος, γνώσεις και διεθνή εμπειρία.
Αυτά τα χαρακτηριστικά τα συγκεντρώνει στο πρόσωπό της η κυρία Σακελαροπούλου. Mm-hmm. Είναι μια έγκριτη νομικός με διεθνείς περγαμηνές. Mm-hmm. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα με ευαισθησία για το περιβάλλον, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια γυναίκα με έντονη δράση. Κυρία Καραμαλή. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πιστεύουμε, ότι η κυρία Σακελαροπούλου θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα ανταπεξέλθει με μεγάλη επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και της ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία. Είναι μια επιλογή την οποία στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα πρόσωπο από το δικό μας χώρο. Δεν το έπραξε ο κύριος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός και αυτό γιατί επιζητά πάντα την ευρύτερη συνένεση σε μείζωνα ζητήματα και γι' αυτό αυτή η κυρία Σακελαροπούλου προέρχεται από τον κέντρο αριστερό χώρο και θα πρέπει πέραν του κουκουέ που έχει άποψη που δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, θα το εξηγήσει καλύτερα η κυρία Κανέλη, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους αν δεν θα στηρίξουν... Σήμερα και αναρωτιόμαστε από το πρωί, το συζητάμε δηλαδή εδώ και με τους συναδέλφους που είχαμε νωρίτερα, για ποιο λόγο... Πού προσαρμοστούμε. Για ποιο λόγο συνεδριάζουμε. Όχι, καλά κάνετε και συνεδριάζετε. Παιδιά, ωραίο είναι. Ωραίο είναι να συνεδριάζετε. Απλά κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε ότι αν δεν ψηφίσετε και αν δεν στηρίξετε αυτή την υποψηφιότητα, ποιοι θα είναι οι λόγοι. Γιατί εις διπλούν ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σακελαροπούλου, και το 2015 και το 2018. Λοιπόν, καταρχήν συνεδριάζουμε βεβαίως, γιατί για ένα κορυφαίο θεσμό οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Και επομένως θα εκτιμήσουμε πολιτικά τι σημαίνει ακριβώς υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου. Βεβαίως την είχαμε προτείνει σε θέση ανώτατη, η οποία και με αυτόν τον τρόπο το 18 μάλιστα για πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο και έγινε. Τώρα, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ξέρετε. Όταν έχεις σαν κόμμα απαξιώσει το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και γιατί το λέω αυτό, εννοώ για τη Νέα Δημοκρατία και γιατί το λέω ότι έχει απαξιώσει. Τρεις κινήσεις. Το ένα, να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία ο Πρόεδρος. Δηλαδή και με 120 θα μπορούσε να εκλεγεί η κυρία Σακελαροπούλου. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία γιατί έπρεπε να εξασφαλιστεί με τις φυλές της. Δεν ξέρει τι θα ψηφίσει η μία φυλή, η μία συνιστόσα της και η άλλη, η ακροδεξιά της και ούτω καθεξής. Το δεύτερο. Όλο αυτό τον καιρό η περιβόητη ονοματολογία και ανέβηκε ο προφήτης στο βουνό, κατέβηκε, δεν το είπε, το όνομα θα το πει μετά. Δεν είναι η πρώτη φορά τώρα που έχω ονοματολογία, για να είμαστε ειλικρινείς. Τρίτη λοιπόν, ονοματολογία και απαξίωση ταυτόχρονα του υφιστάμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι, του κύριου Παυλόπουλου, σε πραγματικά ώρες που εκείνος βγαίνει, στηρίζει τα εθνικά συμφέροντα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, παρόλο που αυτό που είπατε για τα 120, κυρία Φωτίου, η επιλογή του προσώπου, επειδή ακριβώς δεν προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει ότι σκοπός είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση. Ακριβώς. Και όχι να πάμε στους 120. Μισό λεπτό. Οι συνενέσεις, ξέρετε, είναι ένα θέμα οι συνενέσεις σε πρόσωπα. Ναι. Σε πρόσωπα. Το κάναμε αυτό στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλια. Και είναι άλλο θέμα οι πολιτικές συνενέσεις. Εντελώς διαφορετικό το ένα θέμα από το άλλο. Λοιπόν, το τρίτο όμως θέμα για το οποίο προσπαθούσα να σας πω. Αυτές τις μέρες δεν μπορείς να συνδυάζεις αυτή την πρότασή σου, κορυφαία υποτίθεται πρόταση για το πολιτιακό καθεστώς της χώρας, την ώρα ακριβώς που καταργήσεις, ξαναδημιουργείς ένα υπουργείο και αποδέχεσαι ότι τα έχεις κάνει μούσκεμα στο προσφυγικό. Γιατί θα μας υποδείξετε πότε θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο, την ίδια ώρα λοιπόν, την οποία γίνεται και συγχρόνως αποκλείεσαι από το την ένα δεν ακυρώνει το άλλο όμως. Λιβύης. Γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Άρα λοιπόν λέτε γι' αυτό έγινε. Για τον ίδιο λόγο. Για να αλλάξει η ατζέντα λέτε. Ακριβώς. Και το ξέρει όλος, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ναι. Τώρα να μην συζητάμε για αυτά τα δύο που είναι το βατερλό της κυβέρνησης, αλλά να συζητάμε για το επιμερών σας. Θα πάμε στο προσφυγικό. Να πω και κάτι. Να κρατήσουμε κάτι ακόμη και για γυναίκα. Ναι. Ορίστε. Να πω και για το ότι είναι γυναίκα. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, γιατί προβάλλεται από το πρωί τι φοβερό που είναι αυτό που επιτέλους για συμβολικούς λόγους γυναίκα μπαίνει. Καλά, δεν προβάλλεται ως διαστημικό φαινόμενο. Ναι, ναι, περίπου, ως διαστημικό και είναι διαστημικό φαινόμενο. Γιατί οι γυναίκες πάντα χρησιμοποιούνται ναι. Όταν οι πολιτικοί, τα κόμματα φτάνουν στα διέξοδα, τα αστικά κόμματα της δεξιάς κτλ. Σε αδιέξοδα πολιτικά ή επικοινωνιακά. Και αυτό δεν είναι, και μάλιστα από ένα κόμμα που έχει 4 υπουργούς, σε 45 τέσσερις υπουργούς, ναι, ναι, σε 45 υπουργούς, υφυπουργούς κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Αυτό άρα είναι λέτε, το συνολικό μου σχόλιο. Λέτε, δεν είναι τόσο καθαρή η επιλογή. Πάντως η πρώτη γυναίκα βουλευτής, η πρώτη υπουργός γυναίκα, ναι. Η πρώτη πρόεδρος βουλής, η πρώτη δήμαρχος Αθηναίων ήταν από την παράταξή μας. Κυρία Κανέλη. Κοιτάξτε, και όχι από στο την θέμα αριστερή. Του φίλου αποκλείεται να σταθεί το κουκουέ. Δηλαδή αποκλείεται να σταθεί το κουκουέ για έναν λόγο ο οποίος είναι εξευτελιστικός για όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Γιατί άμα σταθεί το ΚΚΕ, τότε θα έπρεπε να έχει απαιτήσει τα ίδια σχόλια υπέρ των γυναικών όταν είχε αρχηγό κόμματος και τη μακροβιότερη γυναίκα σε μια εποχή που αυτό ήταν αστρικό φαινόμενο για την κοινοβουλευτική τάξη. Για να πάμε σε κάτι ντόπιο. Πάμε τώρα σε κάτι διεθνές. Αν η πολιτική ήταν θέμα φύλου, τότε πλειοψηφικά θα κυβερνάγανε οι γυναίκες στον κόσμο. Είναι ούτως ή άλλως παραπάνω από το μισό του πληθυσμού. Και το περίφημο μισό του ουρανού που λένε συνήθως σε ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Τρίτον, αν ήταν θέμα φύλου η πολιτική, τότε κάποιος πρέπει να εξηγήσει πόσοι βαθιά μισογίνοι και επί αιώνες των αιώνων, για παράδειγμα, αγγλική κοινωνία, κυβερνάται από δύο βασίλισσες 100 χρόνια. Δύο βασίλισσες είχε. Να τη Βικτωρία και μία την Ελισάβετ 100 χρόνια. Σαπίσανε στον θρόνο τις γυναίκες. Ειλικρινά σας το λέω. Επομένως, όχι, μιλάω για διοίκηση, μιλάω για άλλο πράγμα, μιλάω και για άλλες εποχές. Βικτωριανές. Μιλάω για άλλα πράγματα και μιλάω για αυτοκρατορίες τώρα. Ναι. Για να μην αστειευόμαστε. Γιατί δεν το ψηφίζετε. Και η κόρη του Μπούτο ήταν πρωθυπουργός, και η κόρη του Γκάντι ήταν πρωθυπουργός, και η Μέη ήταν πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό, και η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργός, και η Κόντα Μεγύρη έκανε πόλεμο. Λοιπόν, να το πάμε λίγο, κυρία Κανέλη. Επομένως, ακούστε με. Δεν πάει η πολιτική με το φύλο. Πάει με τις πολιτικές θέσεις. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί στο πρόσωπο μιας γυναίκας που έχει κάνει καριέρα να τιμώνται αυτομάτως όλες οι γυναίκες λόγω φύλου, λες και κατακτήθηκε δι' αυτού ισότητα. Ναι. Ακόμα και μέσα στους θεσμούς να δείτε, ακόμα και εκεί που οι γυναίκες είναι πλειονότητα. Για παράδειγμα, στο δικαστικό σώμα στην Ελλάδα, οι γυναίκες είναι μια ελαφρά πλειονότητα. Είναι πάνω από το 50% γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στις ανώτατες θέσεις των δικαστηρίων είναι οι λιγότερες. Λοιπόν, προϊστάμενοι και πρόεδροι πρωτοδικών είναι οι λιγότερες. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει απανταχού του πολιτισμένου τε και μη κόσμου. Διότι ακόμα και σε κοινωνίες της Μπούρκας έχουν υπάρξει γυναίκες ηγέτες. Σημαίνει τι ήταν αυτό, ήταν εναντίον της Μπούρκας οι γυναίκες. Για να μην τρελαθούμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Το ότι έγινε μία επιλογή. Ακούστε. Κυρία Φωτίου, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις δυστυχώς. Για την επιλογή να μιλήσω μετά. Είναι μία εξαιρετική επιλογή. Επιλογή διαφημίσεις στα κανάλια, εντάξει, το ξέρω. Ωραία, λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Γιάννη Τσουγιάννη. Και τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Καλή σας ημέρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έρθουμε σε εσάς. Επιστρέφουμε. Πάμε γρήγορα στον Γιάννη τον Συνάνη και τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, να δούμε πώς σας φάνηκαν οι αλλαγές χθες γύρω από το προσφυγικό και την επανασύσταση του Υπουργείου. Κοιτάξτε, το εγγράφω στη θετική κατεύθυνση. Το να υπάρχει ένα Υπουργείο που να ασχολείται συνολικά, ολιστικά με το θέμα είναι σημαντικό. Όπως και σημαντικό για μένα είναι ότι ορίστηκε ως πρώτος υπουργός ένας πολιτικός ο οποίος προέρχεται από το Βόρειο Αιγαίο, ναι. Από τη Χίο, ο Νότης ο Μηταράκης, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι το πρόβλημα. Και ένας πολιτικός ο οποίος έδειξε πριν από τρεις μέρες ότι έχει το θάρρος της γνώμης του, ασχέτως αν κάποιος συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τη γνώμη. Η απεργία θα γίνει, κύριε Μουτζούρη, ή αναστέλλεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Η απεργία της Τετάρτης και της Πέμπτης θα γίνει. Γιγαντώνεται καθημερινά, διότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν θα υπάρχει Υπουργείο ή αν θα υπάρχει Υπουργός που είναι θετικό, όπως είπα. Μας ενδιαφέρουν τα μέτρα. Μας ενδιαφέρουν τα ευήκοα άουτα των Υπουργών που δεν υπάρχουν. Σωστά. Δεν έχουμε ευήκοα άουτα. Σωστά. Γιάννη. Ναι. Θα έλεγα ότι εδώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που έχω έρθει, Άκη και τώρα, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών για τις δύο αυτές τις μέρες και θεωρείται
ότι θα γίνει πολύ πετυχημένη αυτή η κινητοποίηση, μάλλον για δύο ημέρες, και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και στην Αθήνα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα πρέπει να σου πω όμως ότι τα προβλήματα συνεχίζονται. Και αυτό που λέω, συνεχίζω να λέω όλο αυτόν τον καιρό, ότι η κυβέρνηση είναι εντρικημία, αποδεικνύεται και πάλι ότι σε χρόνο ρεκόρ άλλαξαν πάλι πράγματα. Νέο Υπουργείο, νέος Υπουργός, αλλά όμως τα προβλήματα παραμένουν. Χθες το βράδυ λοιπόν άρχισαν από τα μεσάνυχτα να έρχονται μετανάστες μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, είτε βάρκα με 45 άτομα. Μάλιστα, μία γυναίκα ήταν έγκυος και είχε εγκλωβιστεί, δεν μπορούσε να βγει από τα τσαμάκια, την πλάζα που έχουμε εδώ πέρα, και αναγκάστηκε να γίνει ολόκληρη η. Άρα, Γιάννη, με συγχωρείς. Άρα, κύριε Μουτζούρη, αν κληθείτε όλοι οι θεσμικοί παράγοντες των νησιών του Βορείου Αιγαίου άμεσα από τον Νότι Μηταράκη, δεν πρόκειται, θα προχωρήσετε στην απεργία. Η απεργία, κυρία, θα γίνει ούτως ή άλλως. Έχουμε ακούσει πολλά σχέδια και δεν έχουμε δει να υλοποιηθεί. Καλημέρα, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Να είστε καλά, κυρία Καραμαλή. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Σύντομη απάντηση. Είναι παραδοχή ήττας? Όχι. Πόσο όχι. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει με αίσθημα ευθύνης όπου χρειάζεται. Ναι. Παραλάβαμε το απόλυτο χάος. Μας κατηγορούν για γκάφα. Εκείνοι οι οποίοι μας έλεγαν υπουργοί τους ότι λιάζονται και εξαφανίζονται, που έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι άλλη είναι η Λέσβος και άλλη η Μυτιλίνη, που εκεί δεν εγκάφα η Όλαφ, η οποία κάνει έρευνα για κακοδιαχείριση, που δύο γενικοί γραμματείς δικοί τους, που διόρισε ο κύριος Τσίπρας, παρετήθηκαν αυτές τις εχμές. Έχει κυλήσει πολύ νερό και πολλοί κόσμος το αυλάκι δυστυχώς λοιπόν, από τότε. Έμπαιναν και εξαφανίζονταν οι μετανάστες όλα αυτά τα χρόνια. Επιστροφές δεν γίνονταν, δεν τηρήθηκε συμφωνία Άγκυρας Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραλάβουμε το απόλυτο χάος. Τι κάναμε εμείς? Έχουμε μια συγκεκριμένη, μια διαφορετική πολιτική. Βέβαια, πρωτίως λέμε ότι είναι ένα θέμα βαθιά κοινωνικό. Συμφωνία Άγκυρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Όχι, όπου δεν τηρήθηκε από την πλευρά της Ελλάδας να επιστρέψουν. Και μιλάγατε έτσι όπως μιλάτε και λέγατε και για χάος και για τέτοια. Πάντως δεν επέστρεψαν. Θα έπρεπε να έχει γίνει επανάσταση. Πάντως δεν επέστρεψαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κάτω από 2.000 επιστροφές μόνο. Και υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις οι οποίες δεν κρεμούν. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Δεν είναι θέμα διαμάχησης Υπουργείου. Εμείς λοιπόν, γι' αυτό δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα. Δεν είπα ότι είναι αυτό. Είπα τι παραλάβαμε. Αυτό είπα. Από εκεί και πέρα εμείς τι κάναμε, αλλάξαμε το πλαίσιο, αυστηροποιήσαμε και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου. Όσοι δικαιούνται άσυλο θα περνούν στην ενδοχώρα με να μην ξεπερνάνε 1% για την ώρα έχουμε της εκάστοτε περιφέρειας. Έχουμε τι να είναι αυξημένες οι επιστροφές. Και αυτό που απαιτείται είναι η ταχύτερη υλοποίηση του σχεδίου. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η απόφαση του Πρωθυπουργού. Κυρία Φωτίου. Κύριε Παυλόπουλε, εντάξει, ότι είναι μια ομολογία ήττας, είναι. Αλλά δεν φτάνει. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν λειτουργήσει το Υπουργείο σωστά, το οποίο υπήρχε, και υπήρχε μια διαχείριση, όχι μόνο δεν παραλάβανε χάος, παραλάβανε μια στοιχειωδώς διαχειριζόμενη κατάσταση. Το δεύτερο που είναι, δηλαδή παραλάβαν 5.500 ανθρώπους στη Μόρια, το περισσότερο που μπορεί να πω ότι υπήρξε, και σήμερα έχουν σχεδόν 30.000, 6 μήνες φτάσαν σε αυτό το χάλι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πώς, γιατί το κάναν αυτό. Γιατί θεωρούν ότι είναι εισβολή, ότι απειλείται η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, από ανθρώπους κατατρεγμένους. Γι' αυτό το δώσανε στο Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα καταστήλει την εισβολή. Αν συνεχίσουν με τα ίδια από αυτά που λέει και τα κοινικά ο κύριος, τα παράδεκτα, τα φασιστικά σχεδόν, που λέει ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης και η κορυφαίος υπουργός, δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. 100 υπουργεία να ιδρύσουν. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, μισό λεπτό, τι πρέπει να γίνει, εδώ και τώρα, οι τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου και των νησιών πρέπει να αποφορτιστούν. Πράγματι, πρέπει να μεταφερθούν οι πρόσφυγες πολύ γρήγορα. Πάμε και στην κυρία Καμίλη, κυρία Φωτίου. Μισό λεπτό. Εμείς δεν είχαμε αφήσει 30.000 στη Μόρια, είχαμε αφήσει 5.000 και δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όχι δεν πειράζει. Ήταν πολλές και λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Η δομένη ήταν 13.000, θυμίζω. 13.000 και ήταν μείγμα για μας. Να τελειώσω με κάτι ακόμα.
Εάν λοιπόν δεν δούμε σε ποιες τοπικές κοινωνίες στην Ενδοχώρα θα μεταφερθούν αύριο οι άνθρωποι αυτοί. Αύριο οι άνθρωποι αυτοί. Οι πρόσφυγες. Και οι οποίοι πρόσφυγες βεβαίως. Όχι μετανάστες. Πάμε και στην κυρία Σεβαστίτε και τη συνάδελφό σας, κυρία Ποτίου. Αν συνεχίζετε τη λογική των κλειστών κέντρων κράτησης, τα οποία όχι μόνο δεν θα χρηματοδοτηθούν, θα αποτύχουν και αυτά. Πρέπει να κάνετε πρέπει μια να κλείσουμε, κυρία Φωτίου. Με θα αφήσετε τοπικά. Την κυρία Κανέλη να πει μια φράση. Η κυρία Κανέλη θα τα πει μια φράση. Όχι, πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Δεν γίνεται δηλαδή. Σα παρακαλώ. Λέω λοιπόν αντικείμενα σε τοπικέ κοινωνίε. Εντάξει. Είναι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Φωτίου, είμαι μακριά. Θα είμαι πολύ συνοπτική γιατί δεν έχετε χρόνο. Ένα. Δεν έχουμε να αλλάξουμε πολιτική εμείς. Αργά ή γρήγορα ο ελληνικό λαό θα συνειδητοποιήσει. Τώρα εσχάτως εκπλήσουμε που το λένε και κόμματα. 4,5-5 χρόνια κυβερνήσατε, δεν ήτανε και... Δεν είστε 5 μήνες. Μην μου απαντήσετε τώρα. Ωραία, να μην σας απαντήσω στο διάλειμμα. Δεν θα μου απαντήσετε γιατί δεν γίνεται να μου απαντήσετε εκ των πραγμάτων. Δεν έχετε απαντήσεις. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα σας λέει εδώ και χρόνια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι άθλια και ότι πρέπει να φύγουν από τα νησιά οι πρόσφυγες. Δεν αντέχουν οι πρόσφυγες. Τα ημίμετρα ήταν κάτι φουμπουά, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Δεν πήγε το κουκουέ, τον Πάπα και την Αντζελίνα Τζολί στη Μόρια. Δεν πήγε το κουκουέ, τον Πάπα και την Αντζελίνα Τζολί στη Μόρια. Δεν άνοιξε το κουκουέ τη συζήτηση για το αν θα πάρουμε Νόμπελ για εκείνες τις περίφημες, διάσημες, πραγματικά και το όντι, τρεις γυναίκες που ξέρανε από προσφυγιά. Επομένως, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και η αμυντική της πολιτική αυτή τη στιγμή, η κοινή που φτιάχτηκε προχτές, είναι όχι απλώς εξαθλιωτική, όχι απλώς αντιπροσφυγική και αντιανθρώπινη, είναι βάρβαρη, βρώμικη και ξεφτυλισμένη. Διότι έχει πάρει απόφαση, για παράδειγμα, ότι όποιος κάνει διαδήλωση μέσα στη χώρα, για την κοινή εξωτερική πολιτική και τα σχέδια τα μαύρα που έχουν, μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ως όπλο το προσφυγικό, τότε αυτοί αντιμετωπίζονται ως εχθροί της ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία σε μια χώρα, ακούστε με, σε μια χώρα που οι Δήμοι και οι κοινότητες δεν θέλουν ούτε σκουπίδια, ούτε πρόσφυγες, ούτε ανθρώπους, ούτε τίποτα. Και είναι οι ίδιοι Δήμοι που πνίγονται, μένουν άνεργοι, διαλύονται, εξαφανίζονται, αποβιομηχανίζονται, ερημοποιείται η περιοχή. Σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας που λέγεται Αστική Δημοκρατία. Εδώ, και αν συνεχιστεί έτσι, οι πρόσφυγες θα είναι οι απαράπλευρες απώλειες του συνολικού θυματοποιημένου εργασιακού δυναμικού της χώρας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, παιδιά.